Είμαστε σήμερα εδώ ένα τμήμα από την Επιτροπή που έχει οριστεί από την Αθήνα, από την Επιτροπή Αλιβιζάτου, η Επιτροπή η οποία διενεργεί την ερχόμενη Κυριακή 12 Νοεμβρίου την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του επικεφαλής του νέου φορέα, του νέου πολιτικού φορέα της κεντροαριστεράς. Με την εκλογή δηλαδή του νέου αρχηγού, ο οποίος και θα προχωρήσει μαζί με όλους τους δημοκρατικούς πολίτες στην ανασυγκρότηση της ιστορικής δημοκρατικής παράταξης. Μια παράταξη που ξεκινάει από τα όρια του κέντρου, πηγαίνει προς τα όρια της ανανεωτικής αριστεράς, της οικολογίας, των κινημάτων, του σοσιαλισμού. Μπορούμε με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει να αποβάλουμε όλα τα κακά μας και όλα αυτά που πλήγωσαν και έκαναν κακό στους συμπολίτες μας, να δημιουργήσουμε μια νέα ελπίδα στο πολιτικό μας σύστημα. Οι εκλογές που θα γίνουν την επόμενη Κυριακή στις 12 του μηνός θα γίνουν σε εκλογικά τμήματα τα οποία θα είναι άρτια οργανωμένα. Θα υπάρχουν τα άτομα υποδοχής που θα δέχονται τους ψηφοφόρους για να τους βοηθούν, να τους ενημερώνουν. Μέσα στον χώρο του εκλογικού τμήματος θα υπάρχει η εφορευτική επιτροπή με τον πρόεδρο, με τον γραμματέα, με τον ταμεία. Θα υπάρχει ο χειριστής του τάμπλετ, ο οποίος θα τσεκάρει τον κάθε ψηφοφόρο μέσα από τους εθνικούς εκλογικούς καταλόγους. Κορυφώνεται και ταυτόχρονα ξεκινά μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια και έχει να κάνει ουσιαστικά με την αναδιοργάνωση του χώρου, του προοδευτικού χώρου της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα. Ιστορικά ίσως είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που δίνεται η ευκαιρία να αναδημιουργηθεί ένας χώρος από το μηδέν, χωρίς κανέναν μηχανισμό, να δημιουργήσει τις καινούργιες βάσεις και τον προγραμματικό λόγο για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουμε στη χώρα την τελευταία εφταετία. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα σε όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν, σε όλους ήδη συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, να έρθουν την επόμενη Κυριακή και να συμμετέχουν στη διαδικασία η οποία έχει και το χαρακτηριστικό της διαφάνειας, με την έννοια ότι έχει οριστεί ο κύριος Αλιβιζάτος, όπως γνωρίζετε, που είναι κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί σε άλλη εκλογική διαδικασία, εσωκομματική, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμμετοχή του κόσμου και σε αυτή τη διαδικασία, όπως και σε κάθε άλλη πολιτική διαδικασία. Και πιο σημαντική είναι η συμμετοχή των νέων, της ηλικίας μου, των λίγο μεγαλύτερων, όσων προβληματίζονται, όσων είναι κοντά στο να φύγουν, γιατί υπάρχουν ακόμα να φύγουν από τη χώρα, όσων έχουν απομακρυνθεί από τα πολιτικά κόμματα όπως αυτά υπήρχαν μέχρι χθες. Είναι η γνωστή διαδικασία που ακολουθείται και στις εθνικές εκλογές, δηλαδή ο πολίτης θα προσέλθει με την ταυτότητά του, θα πάρει το ψηφοδέλτιο από τον αντιπρόσωπο που υπάρχει εκεί πέρα και θα το ρίξει μέσα στην κάλπη με ένα σταυρό, έτσι όπως θα του τονιστούν αυτά τα πράγματα και την ημέρα των εκλογών. Τα εκλογικά κέντρα στα οποία μπορεί ο κόσμος να ψηφίσει είναι στο Δήμο Καβάλας, στην Ομαρχία, στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης του πρώην Ομαρχιακού Συμβουλίου, στις Κρινίδες είναι στο πρώην Δημαρχείο Φιλίππων, για το Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο Ελευθερούπολης, στο πρώην Δημαρχείο Ορφανού στη Γαλυψό και στη Νέα Πέραμο στο πρώην Δημαρχείο. Για το Δήμο Χρυσούπολης, στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου και τέλος στο Δήμο Θάσου, είναι στο Λιμένα, στο Δημαρχείο και στα Λιμενάρια, στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα. Οι υποψήφοι είναι γνωστό ότι είναι με αλφαβητική σειρά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ευρωβουλευτής, είναι ο Γάτσιος Κωνσταντίνος, η Φόφη Γεννηματά, ο Θεοδωράκης Σταύρος, Καμίνης Γιώργος, Μανιάτης Γιάννης, Πόντας Απόστολος, Ραγκούσης Γιάννης και Τσιώτης Δημήτρης. Είναι δηλαδή 9 υποψήφοι και κάθε ψηφοφόρος θα επιλέγει μία προτίμηση, θα βάζει ένα σταυρό.